είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός που έδωσε την άδεια στο Λεωνίδα Κασελάκη, έναν από τους πολύ μεγάλους πρωταγωνιστές του αποψινού ντέρμπι, το οποίο καταλήγει, ξέρεις, επιβεβαιώνεται, είχε πει κάποτε ο Αριστοτέλης ο Νάσης, ότι ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Ωραίο ρητό, ωραίο έτσι κουότ. Εντάξει, σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για μας. Νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι είχαμε πνευματικά έτοιμοι και ότι ακολουθήσαμε αυτό που μας είπε ο κότς από την αρχή του παιχνιδιού. Μας είπε συγκεκριμένα, είτε είμαστε 15 πόντους πάνω είτε 15%, να ακολουθήσουμε το πλάνο και να μείνουμε έρεμοι. Αυτό σε ντέρμπι που κακά τα ψέματα το άγχος είναι σε πολύ ανεβασμένα επίπεδα, είναι πολύ σημαντικό να κρατιέται ηρεμία στον παιχτή. Και σε δύσκολες στιγμές, όπως τη βιώσαμε, ήμασταν 15 πόντους πίσω, ο Ολυμπιακός είχε βρει ρυθμό, καταφέραμε και πήγαμε στο παιχνίδι και με μεγάλα σου αγχώσαμε. Λεωνίδα, διόρθωσέ με, δεν θα παρεξηγηθώ ούτε θα νιώθω προσβεβλημένος αν διαψεύσεις. Έγραψα τις προάλλες του 24 μετά την ήττα στο Μονακό και ο Παναθηναϊκός εκείνο το μάτς φοβήθηκε να νικήσει. Σήμερα νομίζω ότι δεν φοβηθήκατε να χάσετε. Εντάξει, ισχύει αυτό γιατί ειλικρινά σε μια μεγάλη προσπάθεια χάσαμε το δικό μας παιχνίδι. Είτε κερδίσαμε είτε χάναμε σήμερα το μάτς, αυτό το ντέρμπι είναι κάτι διαφορετικό, το ξέρω, νομίζω όλη η Ευρώπη έχει, και κυρίως εμείς που ακούμε το περίγυρο. Εμείς οι παίκτες, οι άνθρωποι που είμαστε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πίεση, τόσο μάλλον εμείς που πρέπει να παίξουμε μέσα και να σώσουμε το λαό του Ολυμπιακού. Αλλά φάνηκε ότι αυτά τα ντέρμπι θα είναι πάντα ντέρμπι, ανεξαρτήτως κατάστασης του υπάλληλου. Για εμάς ελπίζω να ότι υπάρχει που ψάχνουμε, γιατί αυτή η νίκη δεν αλλάζει το ότι είμαστε χαμηλά πολύ στην EuroLeague, αλλά την άλλη δεν αλλάζει ότι είναι μια πολύ μεγάλη νίκη στην οικονομία του πρωταθλήματος και θα έλεγα στο κυνήγι του πλεονεκτήματος έδρας. Λεωνίδα, να κουτσομπολέψουμε λίγο, έτσι, ευκαιρία, λίγο κουτσομπολιό. Βάλε μας λίγο όσο θες, μέσα στα αποδυτήρια, δύσκολη εβδομάδα στην Ευρωλίγκα, δύσκολη κατάσταση όπως είπες και εσύ μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα. Τι κάνατε, πώς το διαχειριστήκατε για να παίξετε στο καλύτερο παιχνίδι που υπάρχει στην Αλφάνα, δεν υπάρχει καλύτερο παιχνίδι από αυτό, και απέναντι σε μια ομάδα η οποία okay, πηγαίνει καλύτερα από εσάς στην Ευρώπη μέχρι τώρα. Αυτό που θέλαμε εξ αρχής ήταν να τους βγάλουμε από το ρυθμό τους και από το μοτίβο που έχουμε συνηθίσει να παίζουν. Σε αυτό βοήθησε και η Άννα Ζώνης πάρα πολύ. Κόψαμε την ταχύτητα του Ολυμπιακού και την κυκλοφορία μπάλας που είναι το δυνατό του στοιχείο. Και μόλις καταφέραμε εμείς στην επίθεση να κυκλοφορήσουμε καλύτερα την μπάλα, διαβάζοντας καλύτερα την άμυνα του Ολυμπιακού, νομίζω ότι το άγχος μεταφέρθηκε στην άλλη πλευρά. Και η πίεση. Λίγο τραγουδιστής έφερε. Α, συγγνώμη, εντάξει, δεν έχω καλή φωνή για να τραγουδήσω, αλλά εντάξει. Μεταφέραμε λοιπόν την πίεση παίζοντας μπάσκετ και κυρίως κρατώντας την ένταση σε υψηλά επίπεδα. Ακόμα και όταν ήμασταν στο μείον 15, η ένταση έβγαινε στο παρκέ. Και είναι πολύ σημαντικό βεβαίως και κάποια σημαντικά rebound. Τα οποία όταν τα χάσαμε πήρε ο Ολυμπιακός μια διαφορά, αλλά όταν τα ελέγξαμε μπορούσαμε να κάνουμε δικό μας το παιχνίδι. Λένε ότι ο σκοπός αγγίζεται μέσα. Προφανώς δεν υπάρχουν αναχρονιστικές μέθοδοι και αναχρονιστικές τακτικές. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να γίνει πολύ κουβέντα για τη ζώνη. Η ζώνη είναι ένα εξαιρετικό αμυντικό εργαλείο. Πώς έκανε την ένεση στα μπράτσα σας ο Πρίφτης για να παίξετε και στο Μόναχο και σήμερα αυτή τη ματσά που απέβη στο Μόναχο. Η εγχείρηση πέτυχε ο ασθενής, τα κακάρος. Σήμερα και η εγχείρηση πέτυχε και ο ασθενής έζησε. Εντάξει, ο κότς έχει πάρα πολύ πίεση, αλλά να ξέρετε ότι είναι ο πρώτος που στεναχωριέται στις ήττες και είναι ένας άνθρωπος που ξημεροβραδιάζεται στο ΆΚΑ. Δεν το λέω τώρα για να τον στηρίξω, είναι πραγματικά μεταξύ μας συλλυπά με τη γυναίκα του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά παλεύει πολύ, κάθε παιχνίδι είναι κοντά μας, το νιώθουμε κοντά μας και νομίζω ότι την άξιζε για αυτό αυτή τη νίκη, γιατί όταν είσαι σε ένα σωματείο σαν τον Παναθηναϊκό η πίεση υπάρχει κάθε μέρα. Αυτό που προφανώς υπάρχει έξτρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι και για το αποτέλεσμα, αλλά όταν μπεις στον Παναθηναϊκό πρέπει να αποδεικνύσεις κάθε μέρα ότι είσαι σε αυτό το επίπεδο, είτε σε παίκτης, είτε προπονητής, είτε παράγοντας, είτε οτιδήποτε. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση του αθλήματος. Και νομίζω ότι το αξίζει σε αυτή την νίκη πάνω να χτίσουμε το χαρακτήρα μας. Γιατί να είμαστε ειλικρινείς, σε πολλά παιχνίδια στην Ευρωλίγα τον έχουμε χάσει το χαρακτήρα μας. Και να μπορέσουμε έτσι να χτίσουμε ένα σερή νικών το οποίο θα μας αποφέρει πολύ καλύτερη ψυχολογία, καλύτερη κατάταξη και μεγαλύτερη ηρεμία. Το σκορ είναι 59-45, η πόρτα δεν είναι κλειστή. Ξαφνικά κάποιος πιάνει το πόμολο, την ανοίγει και εμφανίζεται ο Νεμάνια Νέντοβιτς. Και κάνει ένα super duper τελευταίο.
δεκάλεπτο. Πρωτού αποβληθεί. Είναι ο Νέντοβιτ γενικά. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα παίχτη ο οποίο περιμένει από αυτόν πράγματα. Να ξέρετε ότι ο Νέντο έχει κάνει τεράστια προσπάθεια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που συνέβη. Ο κόσμο μπορεί να μην το καταλαβαίνει, να μην το ξέρει, αλλά όταν μείνει ένα ολόκληρο καλοκαίρι χωρί προπονήσει. Λόγω του κορονοϊού, λόγω των εξετάσεων που δεν βγαίνανε καλές, δεν τον άφηναν οι γιατροί να κάνει προπόνηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας αθλητής να βρει τα πατήματά του χωρίς προετοιμασία, χωρίς να κάνει την αποκατάσταση που χρειάζεται στη διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι ένας μεγάλος αθλητής, το επίπεδο του είναι Final Four και Vale, η κλάση του δηλαδή. Και σήμερα απέδειξε για μια ακόμη φορά την μεγάλη προσωπικότητα. Χάρηκα πολύ για τον Νέντο, γιατί έχει κάνει τεράστια προσπάθεια και του αξίζει έτσι να νιώσει αυτό το συνέστημα και αυτή την αποχθώρηση που θα εισπράξει και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Πες μας λίγο για την τελευταία περίοδο. Είπατε, άμα είναι να ξεψυχήσουμε, θα ζήσουμε ή θα ξεψυχήσουμε το τρίποντο. Όχι, να πω. Υπάρχει και μια διαφορά. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποίησε. Είναι 7-10 έναντι 0 στα 9. Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι. Και μιλάμε γιατί βάλατε και μεγάλα σουτ κάποια από αυτά. Τα μισά δηλαδή αυτά είναι πολύ μεγάλα σουτ. Συμφωνώ και είναι δύσκολα σουτ. Ναι, αλλά... ναι, ναι, αλλά νομίζω ότι την αυτοποίηση μας έδωσε η άμυνά μας και ότι ελέγξαμε τον Ολυμπιακό. Ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα stop, γιατί κάποιες στιγμές δεχτήκαμε σε ρίποντους και ο Ολυμπιακός βρήκε από αυτοποίηση. Το γήπεδο προφανώς έπαιξε υπέρ τους, έγειρε που λέμε. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε και φρενάραμε λίγο το ρυθμό, παίξαμε μεγαλύτερο μυαλό, περισσότερο μυαλό. Ξέρεις, είναι σημαντικό στις στιγμές πίεσης, γιατί και αντίπαλος έχει την πίεση και ανεβασμένους φυγμούς. Όταν μπορέσεις να ερεμήσεις και να βρίσκεις την κατάλληλη επιλογή, υπέρχεται ηρεμία σε όλο τον οργανισμό. Mm. Και δηλαδή, ακόμα και σε αυτόν που βλέπει τηλεόραση, του άρεσε να βλέπει ένα καθαρό σουτ. Ναι. Όταν τα βρήκαμε αυτό λοιπόν τα καθαρά σουτ, μειώσαμε τη διαφορά, είχαμε και αποτελεσματικότητα όπως είπατε. Αλλά νομίζω το κλειδί ήταν η αυτοποίηση που βρήκαμε μέσα στην άμυνά μας. Αισθάνθηκες κάποια στιγμή ότι κινδυνεύατε να χάσετε αποκλειστικά και μόνο από τον Φαλ? Και επί τη ευκαιρία, γιατί εμείς ρωτάμε συνέχεια τους παίκτες για τους συμπαίκτες τους και είναι ωραία συζήτηση. Εμένα μου αρέσει να ρωτάμε και για τους αντιπάλους. Πώς είναι μέσα ο Φαλ? Είναι, ναι, επειδή μοιάζει με έναν φιάστο και ουσιαστικά λιώνει όλες τις επιθέσεις που κάνει ο αντίπαλος. Έχει τεράστια σωματικά προσόντα. Νομίζω έχει πολύ μεγάλη βελτίωση και στο footwork, στο πώς μπορεί να βγαίνει και να κυνηγάει τις αλλαγές. Ένας πρώτος καλός παίκτης, έκανε καλό παιχνίδι. Νομίζω αυτός ήταν ο κομβικός παράγοντας που ο Ολυμπιακός πήρε μια διαφορά. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και αυτό στο τέλος, όταν καταφέραμε λίγο να διαβάσουμε λίγο την επίθεση του Ολυμπιακού, γιατί πήγαινε η μπάλα μέσα σε εκείνον και μπορέσαμε να κλείσουμε λίγο, τον βγάλαμε λίγο εκτός ρυθμού και καταφέραμε τουλάχιστον να μην πάρει αυτό στις επιθέσεις που ήταν σημαντικό, να πάρουν τα σουτ κάποιοι άλλοι παίκτες που ήταν σε πιο κρύα μέρα, ας πούμε. Και σίγουρα μπορέσαμε να τον περιορίσουμε στα rebound, γιατί στο τέλος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο ότι καθαρίσαμε τα αμυντικά rebound. Το να βγάλεις άμυνα και να μην πάρεις το rebound δεν λέει κάτι. Το δικό σου ρόλο πώς το αντιλαμβάνεσαι? Την προηγούμενη φορά που ο Παναθηναϊκός νίκησε εδώ τον Ολυμπιακό στις 6 Φεβρουαρίου, είχε κάνει ένα καταπληκτικό μάτσο που χωρίζεις. Σήμερα εμφανίζεσαι, δεν σου χαρίζεται τίποτα, τα λεπτά που δικαιούσε τα παίζεις και τα αρμέγεις κιόλας. Και έχει βάλει πολύ σημαντικά καλάθια και έχει παίξει. Είσαι παρόν σε πολύ σημαντικές φάσεις του αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα μου να κερδίσει. Εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να δίνω το 100% σε κάθε προπόνηση και σε κάθε παιχνίδι. Αυτό με έχει προσφέρει εδώ στην καριέρα μου. Θεωρώ ότι ουσιαστικά όταν λαμβάνω την εμπιστοσύνη του προπονητή προσπαθώ να τον δικαιώνω και όταν τον δικαιώνω, όπως σήμερα, νομίζω νιώθω και εγώ καλά και εκείνος καλύτερα. Λεωνίδα, ζούμε στην Ελλάδα που εντάξει ξέρεις πολύ καλά ότι η αποθέωση και το ανάθεμα απέχουν ένα χιλιοστό. Με το χέρι στην καρδιά, για όσα έχουν υποθεί για εσάς, από κόσμο, από τύπο, από φίλους σας, από συγγενείς σας, πιστεύεις ότι υπάρχει ίχνος υπερβολής, ίχνος αδικίας ή όχι, έτσι είναι? Και ό,τι καλό έχει υποθεί, αλλά και τα τόσα άσχημα τέλος πάντων που έχουν πει για εσάς, μέχρι τώρα αυτή είναι η εικόνα, είναι πραγματικότητα? Ή υπάρχει μια υπερβολή η οποία σας έχει ενοχλήσει? Όχι, δεν νομίζω ότι. Εντάξει, τι υπερβολή στην Ευρωλίγκα, δεν τα πάμε καλά. Αντικειμενικά είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Άρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Έχει υποθεί όμως ότι υπάρχει, ότι η μισή ομάδα αδιαφορεί, ότι κάποιοι στενοχωριούνται, κάποιοι δεν στενοχωριούνται. Όχι, νομίζω, όχι. Αυτό θεωρώ ότι είναι άδικο, γιατί η ομάδα όντως παλεύει και προσπαθεί κάθε μέρα μας στο γήπεδο. Δίνει το 101%. Αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Αλλά όταν είσαι στον Παναθηναϊκό, δεν είναι και αυτό. Πρέπει να γίνεις και αποτελεσματικός. Ο κόσμος καλά κάνει και θέλουμε να έχει προσδοκίες από εμάς.
το ας πούμε, το ανησυχητικό θα ήταν αν έλεγε ότι εντάξει, παιδιά, όλα καλά, απλά παλέψτε το. Ναι, ναι. Εμένα μου αρέσει προσωπικά. Εάν συμβιβαζόταν με μια κατάσταση. Εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτή η πίστη και ότι ζητάει παραπάνω πράγματα. Και είναι στο χέρι μας, νομίζω, καθώς περνάει το πρόγραμμα της Ευρωλίγας, να σου λουπώσουμε λίγο την κατάταξή μας. Να πάρουμε κάποιες νίκες που θα μας φέρουν κυρίως ηρεμία, αλλά και να ρίξει στη βαθμολογία. Και φυσικά στο πρωτάθλημα να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμα. Ακόμα είναι εκταγωνιστική, άσχετα αν ήταν μια σημαντική νίκη. Είναι σημαντικό να. Και προσωπικά μου κάνει τρομερά καλή εντύπωση η στήριξη που έχουμε ως τώρα από τον κόσμο. Γιατί αν έρθει και άσχημες εβδομάδες, δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν χάσαμε τον Άρη στην Πρεμιέρα, έρθανε κάποιοι παδί μας στην προπόνηση και μας στηρίξανε. Κάποιοι πιστεύανε κιόλας ότι ειδικά οι ξένοι νομίζαν ότι θα μας χτυπούν. Και ήταν οι άνθρωποι απόλυτα στηρικτικοί, υποστηρικτικοί. Δεν καταλαβαίνετε τι boost έδωσε αυτό στην ομάδα. Μπορεί να κάνουμε και την καλύτερη μας προπόνηση εκείνη τη μέρα. Yeah. Η ομάδα είναι ένα με τον κόσμο. Αυτό το έχει κερδίσει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι θέλουμε, αυτό είναι ένα κίνητρο για μας, να τους κάνουμε χαρούμενους. Γιατί πιστεύουν στην ομάδα, αλλά την αγαπάνε. Αυτό. Από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν σήμερα, από την νίκη, από την ψυχολογία, από την τόνωση της αυτοπεποίθησης, από τη ζώνη, από το κρεσέντο του Νέντοβιτς, από το ένα, από το άλλο. Εάν έπρεπε σου είναι και καλά να διαλέξει ένα πράγμα να το πάρετε πρίκα για το μάτι με τη Zenit και να επενδύσετε, να χτίσετε πάνω του, ποιο θα ήταν? Και κάτι που, και να συμπληρώσω, Βασίλη, και κάτι που δεν θες να ξαναδείς. Ναι, εντάξει, καταρχήν είναι τελείως διαφορετικό μάτι με τη Zenit, καμία σχέση, είναι δύο διαφορετικές ομάδες, υψηλό επίπεδο ομάδα φυσικά και η Zenit. Αυτό που έχουμε να κάνουμε, αυτό που εγώ θα κρατούσα ως κόρο οφθαλμού, όχι μόνο για το μάτς με τη Zenit, αλλά για όλη τη διάρκεια της σεζόν, είναι η πειθαρχία που είχαμε σε άμυνα και επίθεση, ακόμα και όταν τα πράγματα πήγαν άσχημα. Και ότι μείναμε πιστοί στο πλάνο. Αυτό είναι στα λόγια εύκολο να το λες, αλλά είναι πολύ δύσκολο εκείνη τη στιγμή να το κάνεις και να, όταν βγαίνεις από το comfort zone που λέμε, να μην επικρατήσει το ένστικτο και να επικρατήσει η λογική. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κάναμε σήμερα. Αυτό που θα πετούσα από το σημερινό παιχνίδι, χωρίς να έχω την εικόνα, γιατί μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια για να έχω μια έτσι εικόνα, αλλά έτσι όπως το έζησα. Θα το δεις απόψε. Θα δούμε. Άρχισα από αυτούς που τα βλέπουν τα μάτια. Ναι, ναι, προσπαθώ έτσι να. Με ηρεμία, όχι, ξέρω να καταλαγεί όσο είναι. Καλά, αυτό ξεπακούνται, ας μετά λες τώρα. Τι θα πέταγες λοιπόν, τι θα πέταγες? Νομίζω κάποια νεκρά διαστήματα στην επίθεση που δεν κυκλοφορήσαμε την μπάλα, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με ψηλά κορμιά, που αν δεν κυκλοφορήσει την μπάλα και παίξει στατικά, θα βρεις ένα σούτ στα τελευταία δευτερόλεπτα, το οποίο λογικά δεν θα κάνει στεφάνι. Και αυτό θα σου δώσει και τη δυνατότητα και του εχνιδιασμού, αλλά πόσο μόνο τη αυτοπίθεση για να έχουν πιο ψηλά ποσοστά εκείνη. Οπότε, επειδή έρχονται μάτσα, επίσης οι ομάδες έχουν ψηλά κορμιά δυνατά και θα πρέπει να λαμβάνουμε αυτό που λέει ο προπονητής, move the ball συνέχεια, να κινούμε την μπάλα και την άμυνα. Νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα στόχος για μέχρι το τέλος της χρονιάς, όχι μόνο για το επόμενο παιχνίδι. Άξιος ο μισθός. Το λέγεις είναι καλύτερο από το παίζιν σου. Όχι, εντάξει, δεν αδέφω, αντροπή. Αυτό ήταν η ευκαιρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.